Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο τρίτο τεύχος της μυθικής πανοπλίας του Tony Stark, όπου μιλάμε εννοείται για το Mark 3, όπου ήταν και το πρώτο, η πρώτη στολή ας πούμε, που έδωσε τουλάχιστον αυτά τα χρώματα, τα κλασικά τα χρώματα του Iron Man όπως τον έχουμε αγαπήσει. Εδώ στο τρίτο τεύχος είναι ακόμα από τα τεύχη που θα έχουμε λίγο συναρμολόγηση παραπάνω, από το πέμπτο τεύχος και μετά είναι που ξεκινάνε να έρχονται πιο λίγα κομμάτια. Εδώ έχουμε ολόκληρη την μπαλάμη του, να πούμε, το εξαρτήμα, το δεξί γάντι μάλλον. Αν και εντάξει, αρκετή είδα κυκλοφορά αρκετά αυτό ότι ξέρει τι πάρετε παραπάνω τέτοια από αυτό για να γλιτώσετε το προηγούμενο. Που, γιατί το, η δεύτερη παλάμη νομίζω είναι να βγει σε τρία τέτοια από το 25 και μετά περίπου εκεί εκείνη θα βγει σε τρία τέτοια. Θα έχει ένα-δύο δάχτυλα, σε άλλη δύο και σε ένα θα έχει τον αντίχειρα και την παλάμη ή κάτι τέτοιο. Αν και για μένα αυτό, με αυτό θα γλιτώνατε ένα δεκάρικο. Γιατί α πούμε σίγουρα χρειάζεται ένα τεύχος όπου θα έχει την παλάμη να μην έχει δυο δεξιές παλάμες. Εννοείται σίγουρα θες ένα τεύχος από εκεί. Και αν πάρει και αυτό το τεύχος άλλη μια φορά θα γλιτώσετε ένα δεκάρικο. Οπότε για μένα δεν χρειάζεται κάτι. Για ένα δεκάρικο δεν θα έχετε ολοκληρωμένο ας πούμε είτε τα περιοδικά είτε αυτά, είτε κάποιο τέτοιο, κάποιο δάχτυλο να μην κάτσει καλά. Θα δούμε μέχρι τότε. Απλά να κάποιοι που λέξε, σα είπαμε ας πούμε ότι μήπως τα δάχτυλα ταιριάζουν και αυτά, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Για μένα συνεχίστε κανονικά. Τώρα για ένα δεκάρικο δεν σώθηκε κανένα με ένα δεκάρικο. Εδώ μιλάμε για ένα έργο πολύ πιο ακριβό. Έχουμε σημαντικό. Θέλω να σα δείξω κάτι από τι τελευταίε φορέ. Δοκίμασα το όλο θέμα με τι διπλέ μπαταρίε και έχει όντω διαφορά. Εντάξει, δεν νομίζω να τα αφήσω έτσι, γιατί φοβάμαι μην κάψουμε κανένα LED, κανένα αυτό. Λογικά θα έχει παραπάνω. Αν και, και το έδειχνα και στη φωτογραφία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα φανεί η διαφορά. Δηλαδή το δεξιό είναι το δεξί κεφάλι, έχει ας πούμε δύο μπαταρίες. Σε σχέση με το αριστερό που βλέπεις λίγο πιο μέσα και αυτά, φωτίζει λίγο πιο έντονα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται εδώ καλά, γιατί εντάξει έχω ήδη αρκετό φωτισμό. Αν και εγώ βλέπω διαφορά και για τις μπότες. Όπως στο τελευταίο βίντεο εντάξει έκανα και γκάφα με την μπότα. Είπα και προσπάθησα να κάνω πιο νωρίς σχόλιο, γιατί το βράδυ γύρισα να φτιάξω δεύτερη μπότα. Είχα βάλει αυτή τη μεγάλη, οποία την είχα βάλει απ' έξω. Και το βράδυ γύρισα, έφτιαξα δεύτερη μπότα. Την δεύτερη μπότα όλο τυχαίως εντάξει την έκανα πιο σωστά ας πούμε. Και τις είχα δίπλα-δίπλα και δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ευτυχώς με διόρθωσαν άτομα στα σχόλια να πούμε. Γιατί εντάξει το δείχνω και εσάς, αν κάποιος το είδε λάθος και ακολούθησε εμένα, το έκανα ανάποδο. Οπότε πλέον θα κοιτάμε λίγο πιο σωστά τις οδηγίες. Και εδώ. Όπου, εντάξει, τώρα κατά πόσο θα δείτε τη διαφορά δεν ξέρω, αλλά γενικά τέλος πάντων έχει ας πούμε λίγο πιο έντονο το φως με τις δύο μπαταρίες, αλλά όχι, εγώ ειδικά εντάξει τώρα αυτά τα τέτοιο που έχουν τέτοια και τέτοια τα παίρνω και παραπάνω φορές σε περίπτωση που γίνει κανένα γκάφα με το λεντάκι αργότερα ή αυτά, αρκετοί είδα κόψαν τα καλώδια που και αυτό θέλει προσοχή και στο προηγούμενο τεύχος και σε αυτό, γι' αυτά θέλουν λίγο προσοχή. Αλλά εντάξει, γενικά να υπάρχουν αυτά όπου τα τέτοια που έχουν LED και τέτοια σε περίπτωση που αργότερα. Όχι ότι εντάξει, όποιος έχει ένα καλάι ή ένα συγκολητή ή τέλος πάντων καλάι, εντάξει το λέω τώρα εγώ πολύ έτσι, μπορεί να κάνει τη δουλειά του άνετα. Αν και εντάξει, αν κάποιο τεύχος έρθει χτυπημένο ή αυτά, σε αυτό το email αν στείλετε, θα σας πούν ξέρω εγώ πηγαίνετε το εκείνο το αντικαταστήσετε, να πάτε το προηγούμενό σας και να πάρετε ένα καλό ή κάτι τέτοιο από ό,τι είδα από κάποιους. Ας πούμε που είχαν θέμα με κάποια κομμάτια λείπανε, κάποια αυτά ή κάποια ήρθαν λίγο ελαττωματικά. Δεν, πλέον νομίζω δεν τίθεται θέμα αν συμφέρει, αν δεν συμφέρει αυτά. Πλέον έχουμε φύγει από αυτά. Πάμε στο τρίτο τεύχος. Σιγά σιγά, εντάξει εδώ το πρώτο τεύχος που μου αρέσει, ακόμα και αυτά τα κρατάω. Δεν ξέρω, μου αρέσουν αυτά όπως είναι. Εντάξει, να μου πεις το πρώτο είχαμε και πολύ ωραία φύσα. Εδώ πρώτα μια βόλτα στο περιοδικάκι πριν ξεκινήσουμε την συναρμολόγηση. Συναρμολόγηση του Tony Stark, διευθυντής της SHIELD. Okay. Και εδώ φτιάχνουμε, μας δείχνει και πώς φτιάχνουμε το χέρι. Και αυτά και μέσα εντάξει, τα έχουμε οδηγίες και μου αρέσουν οι οδηγίες στην Αγκοστίνη. Σε σχέση με άλλα που βλέπουμε και φτιάχνουμε είναι πολύ πιο ωραίες. Marvel, Ντε Αγκοστίνη, Iron Man, Tony Stark. Γιατί έχει και λίγο κομιξάκι, λίγο αυτά. Δηλαδή ακόμα και τα περιοδικάκια τα θέλω να τα έχω όλα ολοκληρωμένα εννοείται και σωστά. Οκ. Τι μας λέει. Εντάξει, έχει και κάποιες ατόφιες τέτοιες από το αγγλικό φωτογραφίες και είναι ωραίο αυτό. Εδώ είναι οι οδηγίες. Έχουμε πάλι πραγματάκια. Και όπως είπα, μέχρι και το επόμενο τεύχος όπου θα έχουμε τον αντιδραστήρα, το Arc Reactor που έχει στο στήθος του Iron Man, τη στολή του μάλλον, το πιο μεγάλο. Εκείνο το LED τουλάχιστον θα είναι. Μέχρι εκεί ακόμα θα έχουμε λίγο φτιάξιμο. Από το πέμπτο τεύχος και μετά, ξεκινάμε λίγο να έχουμε πιο λίγα κομμάτια σιγά σιγά. Λοιπόν, ο διευθυντής της SHIELD μετά την νίκη. Οκ. Okay. Τι μετά το Civil War είναι αυτό, τίποτα, δεν ξέρω. Από τα comics δεν τα έχω και τόσο πολύ. Αυτό πρέπει να είναι από το Thor, από το Thor Ragnarok. Ή όχι, στο World War Hulk, ok. Με το Hulk Buster και αυτά. Δεν θα ήταν άσχημο να φτιάξουμε και ένα Hulk Buster κάποια στιγμή στο μέλλον. Η ιδέα της Marvel να μετατρέψει τον Iron Man σε έναν
Υπότιμα στα αυτερή πανοπλία ήταν οι Οφείς. Οκ. Ωραίο. Όντως πολύ ωραίο. Αλλά εμείς θέλουμε σιγά σιγά να πάμε στις οδηγίες. Τώρα έχουμε το πλέον πιο καινούριο πλανάκι, όπως βλέπετε. Οπότε θα φέρουμε και πιο κοντά το πλάνο μας για να βλέπετε ακριβώς στα χέρια μου τι κάνουμε. Ανοίξουμε και αυτό το κομμάτι που έχουμε, όπως είπαμε, τα κομμάτια μάλλον της δεξιάς παλάμης του Ironman. Έλα. Okay. Αυτό ήθελε λίγο δουλίτσα. Τα δάχτυλα θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι σωστά μοιρασμένα, οπότε δεν θα χρειαστεί κάτι τρελό. Αυτό το χαρτόνι σιγά σιγά μπορεί να μας φύγει. Α, ναι, να σας δείξω αυτό που λέγαμε για το επόμενο τεύχος. Στο επόμενο τεύχος έχουμε αυτό. Εξαρτήματα του αντιδραστήρα ARC. Βλέπετε. Εντάξει, πλέον οι τιμές έχουν γίνει κανονικά, εννοείται 9,99 και βγαίνουν όπως έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, θα είναι στα 100 τεύχη, το έχουμε πει αρκετές φορές αυτό. Το γράφει και πάνω και βγαίνουν στα κάθε δεύτερη Τρίτη. Μέχρι το 10ο τεύχος. Από εκεί και μετά, πώς και πώς περιμένουν να έρθει εκείνη η ώρα και θα βγαίνουν κάθε Τρίτη, κάθε εβδομάδα μετά. Γιατί αυτές τις Τρίτες τις αναμένουμε πώς και πώς κάθε φορά. Και αφού έφερα, θέλω να πιστεύω, λίγο πιο κοντά το πλάνο για να βλέπετε λίγο πιο καλά το τι κάνουμε, τα κομμάτια και αυτά να σας δείχνω να πούμε. Αυτό θέλω να το ανοίξω λίγο πιο προσεκτικά, γιατί φαντάζομαι, δεν θέλω όπως τις άλλες φορές να σκορπίσουν όλα τα κομμάτια, γιατί φαντάζομαι ότι τα κομμάτια θα είναι, τα δάχτυλα τουλάχιστον, θα είναι λίγο πιο μελετημένα. Ωχ, πάλι το ίδιο πράγμα θα γίνει, όχι ευτυχώς. Τα δάχτυλα πιστεύω θα είναι μέσα λίγο πιο τοποθετημένα, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να βρίσκουμε ποιο είναι τι. Γιατί έχει πέντε, εντωμεταξύ έχει πέντε δάχτυλα, αλλά αντίχειρα στα έχει δυο τέτοια. Α, όχι, λογικά αυτό πρέπει να είναι το αντίχειρα. Και τα άλλα με το. Ναι, λογικά αυτό είναι το αντίχειρα. Α, και τέσσερα τέτοια. Όχι, όχι, κομπλέ είναι μοιρασμένο. Αντίχειρα θα έχει. Άρα μόνο δύο, ναι, δεν θα έχει παραπάνω άρθρο. Βασικά, κάτσε αφαιρώ τι οδηγίε. Πάλι πάω να ξεκινήσω έτσι μόνο μου. Πάλι να κάνω καμιά γκάφα. Λοιπόν, μα λέει το κομμάτι 3C. Εντάξει, κάποια κομμάτια από ό,τι είδα γράφουν πάνω, αλλά. Αυτό δεν ξέρω αν. Όχι, δεν γράφει κάποιο τέτοιο πάνω κάτι 3C ή κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, τα δάχτυλα είναι πλαστικά. Και του αντίχειρα τι μα γράφει πάνω. Α, 3D λογικά θεωρούνται όλα τα κομμάτια, όχι 3F, και είναι απλά γράφουν πάνω το 1R ας πούμε ή το 2R ανάλογα ποιο δάχτυλο είναι. Οπότε πιστεύω το αντίχειρα είναι αυτό γιατί φαίνεται μεγάλο σε σχέση με τα άλλα. Και εδώ μέσα έχει το 1R, το βλέπετε, εδώ που γράφει 1R. Οπότε αυτό είναι για τον αντίχειρα. Ερχόμαστε, το βάζουμε μέσα εδώ, προσοχή να κάτσει καλά στην τρύπα και ίσια. Και μετά θα περάσουμε το βιδάκι που μας λέει, όπου είναι ποια βιδάκια, είναι τα CP βιδάκια. Εδώ τι βλέπω, deep, α, ο, ναι, αυτά είναι ωραία βιδάκια. Μεγάλα, ωραιούτσικα βιδάκια για αυτή τη δουλειά. Για να πιάσουν όλο το δάχτυλο πέρα για πέρα, βλέπετε. Είναι μεγαλούτσικα, για να πιάνει το χέρι πέρα για πέρα. Καλό αυτό, αυτό μπορεί να μπει λίγο στην άκρη. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε, να πούμε. Το πρώτο μας δάχτυλο ξεκινάει με τον αντίχειρα, okay. Λοιπόν, σε κάποιους είδα ότι απομαγνητίστηκε το κατσαβίδι τους και αυτά, αλλά εντάξει, και με ένα ακόμα κατσαβίδι, αν το βάλετε δίπλα-δίπλα, τα ενώσετε, σε λίγη ώρα θα έχει μαγνητιστεί και το δικό σας, δεν είναι κάτι. Ω, έλα και εύκολα, εντάξει, μιλάμε για πλαστικό κομμάτι, δεν χρειάζεται και το τρελό σφίξιμο, απλά να πιάσει, ούτε να γρατζουνίσετε. Λογικά να το σφίξει λίγο παραπάνω. Ούτε να γρατζουνίσετε, προσοχή να μην γρατζουνίσετε τα δάχτυλά του. Ναι, τώρα όσο το σφίγγεις λίγο παραπάνω, ζορίζει και να γυρίσει, εντάξει. Λογικό. Λίγο ακόμα. Ω, τώρα μάλλον το έσκουσα πολύ. Οκ, λίγο θα το ξεσφίξω για να γυρίζει λίγο πιο εύκολα το χέρι. Να μπορεί με να κάτσει σε κάποια στάση, αλλά να γυρίζει λίγο πιο εύκολα. Σαν δεύτερο τι έχουμε. 3G, 3F, 3E. Όπου αυτό είναι... Α, ναι, επειδή δεν ξέρω αυτό τώρα λίγο το χαζό στις οδηγίες, θα γράφει 3G, 3F και αυτά, λογικά αλλιώς τα έχει αριθμημένα. Καλύτερα να τα γράφει, γιατί εδώ βλέπετε έχουμε το 2R, όπου είναι το δεύτερο γράμμα, εντάξει, το 2R όπου είναι ο δείχτης και εδώ έχει το 2R. Βλέπετε, άρα και, και αυτά μέσα είναι λίγο σκόρπια περίεργα, οπότε 2R εδώ, 2R εδώ είναι το πρώτο κομμάτι που θα κολλήσει πάνω στην τέτοια, να έρχεσαι βάζεις και αυτό εδώ και το πάλι θα πρέπει να γράφει 2R λογικά, ναι, ναι, και αυτό εδώ όπως γράφει 2R, λίγο να εστιάσει, θα εστιάσει σιγά εδώ, τέλος πάντων γράφουν εδώ το καθένα το δικό του μέγεθος για να κάτσει σωστά το δάχτυλο, ναι, οκ, έρχεσαι και το βάζεις εδώ, σίγουρα είναι αυτό, ρε, εσύ, εγώ έκανα καθώ, όχι, αυτό είναι.
Εντάξει, έχει λίγο κενό. Μόλις βάλουμε τη βίδα και το σφίξουμε, θα πάρει τα κενά του. Α, θέλει και διαφορετικές βίδες. Στο δεύτερο βάζουμε CP και εδώ βάζουμε FP. Οκ, ποιες είναι οι FP? Καλό και αυτό. Οι FP. Έλα ρε. MB, BM μάλλον βασικά. FP. Ω, οι FP είναι ακόμα πιο μεγάλες. Και τι διαφορά θα έχουν, θα ανοίγουν αυτές δικά τους πάσα? Ναι, έχουν πιο πολύ έργο για να ανοίξουν δικά τους πάσα λογικά. Έχουν λίγο πιο έντονες τις βόλτες τους. Οπότε, τώρα, σε πρώτη φάση, αυτό λίγο μπέρδεμα, μην σε περίπτωση μπερδευτεί κάποιος με τις βίδες. Οκ, δεν να πεις και το τόσο τρελό τέτοιο, αλλά πρώτα π.χ. οι οδηγίες σου λένε βάλε την CP εδώ, όπου πρώτα θα πάρουμε την CP βίδα μας. Εδώ αυτό το κομμάτι για κάποιο λόγο δεν κάθεται τόσο πολύ σε σχέση με τα άλλα. Προσέχετε να έχει μπει στην ευθεία και μετά ξεκινάτε να βιδώνετε. Και αυτά ακόμα έχουν, μάλλον φτιάχνετε εσείς τα πάσα τους. Αλλά μου αρέσουν τα δάχτυλά του, ήδη μου άρεσαν πάρα πολύ. Δηλαδή θα γίνονται ωραία που είναι all articulated, είναι μεγάλα. Δηλαδή και πάλι από τα δάχτυλα φαίνεται πόσο μεγάλος θα βγει και αυτός ο Ironman. Θέλει λίγο να προσέξετε να είναι σωστά οι τρύπες ευθυγραμμισμένες για να πιάσει καλύτερα. Α, βασικά. Έρχεται μέχρι εδώ, ναι. Δεν πάει τελείως πιο ίσα, έρχεται μέχρι εδώ. Δεν κουμπώνει εκεί κατευθείαν, ας πούμε. Αυτό το λάθος είχα κάνει, μάλλον εγώ. Και έχουμε στο τέλος τον. Βασικά, όχι, εδώ φτιάχνουμε τον δείκτη. Εδώ είπαμε βάλαμε βίδα CP, αλλά τώρα εδώ. Εδώ τώρα σε αυτό το σημείο χρειάζεται βίδα FP. Σε αυτό το σημείο, στην πιο χοντρή άρθρωση. Το FP σακουλάκι μας. Εδώ μπορεί άνετα να γίνει μπέρδεμα με τις βίδες. Γι' αυτό λίγο πιο προσεκτικά τις οδηγίες. Ναι, γι' αυτή είναι και λίγο μεγαλύτερη βίδα. Γιατί, οκ, okay, εντάξει, το είναι λίγο πιο χοντρό σε σχέση με το άλλο. Το πάχος του. Οκ, okay, εδώ οπότε λογικό να θέλει λίγο πιο μεγάλη βίδα. Λοιπόν. Όχι. Από ό,τι είδα σωστά, απλά εδώ. Δεν μου αρέσει το πόσο κλείνει, δηλαδή αυτό έχει ένα κενό. Και δεν ξέρω αν παραπάνω σήξιμα να το μαζέψει. Είπα μήπως έκανα λάθος στο. Α, έλα. Εντάξει, με λίγο σφίξιμο παραπάνω. Άμα το σφίξει λίγο παραπάνω. Εντάξει, απλά φοβάμαι να μην τα σπάσω γιατί είναι πλαστικό. Και τώρα πιστεύω έχουμε φτιάξει και το δείκτη μας. Οκ. Θέλει προσοχή να δείτε καλά. Εδώ, εντάξει, βάλτε κάπως. Εδώ πάνω σαν με τη σειρά ας πούμε. Μετά πιστεύω σειρά έχει το 3R. Ναι. Ποιο ήταν όμως 3R? Είναι αυτό. Αυτό εδώ. Αυτό είναι το 5R. Οκ, okay. Έχουμε 3R. Ψάχνουμε το άλλο κομμάτι του 3R. 3R επίσης εδώ. Και ωραίο αυτό. Δηλαδή καλύτερα δείτε τα γράμματα που γράφουν πάνω. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι 5 ή 3. Όχι, αυτό είναι το 4 και αυτό είναι το 5 ή όχι. Ναι, αυτό φαίνεται και λίγο πιο μικρό από αυτό, οπότε αυτό θα είναι το μικρό δαχτυλάκι λογικά. Ναι, οκ, okay, είναι λίγο κολλημένα. Αλλά θέλω να προσέξετε λίγο αυτά, πιο εύκολα δείτε τα έτσι τα γράμματα. Με αυτό που γράφουν πάνω, ας πούμε, που είναι εσείς, 3R και ενώστε όλα τα 3R κομμάτια. Πού είναι, ρε. Εντάξει, τώρα κατά πόσο θα εστιάσει θα το δείτε εδώ. Εδώ μπροστά το γράφει. Και πάλι το ίδιο μπροστά στο πιο μικρό κομμάτι μια βίδα CP και στο πίσω κομμάτι μια βίδα FP. Παίρνουμε πάλι τις βίδες μας τις CP όπου δεν ξέρω πόσο τρελή διαφορά έχουν. Αλλά εντάξει, όπου αυτή είναι CP ας μην τις μπερδέψουμε εδώ. Εντάξει, θα μας χρειαστούν τους άλλους και αυτή τη φορά τι δεν έχει έξτρα βίδες. Δεν θα μας περισσέψουν βίδες για ένα από τα βασικά κομμάτια. Τα έχει τίποτα, δεν ξέρω, θα δούμε. Έλα ρε. Θέλει προσοχή παιδάκια, το βάλετε καλά για να βλέπετε και την πίσω τρύπα να έχει μπει καλά. Γιατί η βίδα καμιά φορά μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί πίσω. Όχι ξέρω, τώρα στα άλλα σημεία δεν έφτασε και τόσο πίσω. Αλλά, οκ, okay, για να μπει σωστά. Και να πιάσει τώρα, βλέπετε, ας πούμε, δεν το σφίξα αρκετά. Οπότε παίζει μόλις το τερματίσετε, μόλις το τυγκάρετε. Καλά, μόλις το τυγκάρετε, δεν χρειάζεται. Και μόλις δείτε ότι δεν κουνιέται,
Μην το σπάσετε γιατί είναι πλαστικό. Δεν ξέρω, μην ακούσετε κανένα κριτς. Θα είναι άσχημο. Έλα. Ναι. Τώρα ας πούμε, έτσι ξεμασπαίνει ακόμα λίγο. Να γίνει λίγο ακόμα πιο σφιχτό. Ναι. Τέλειο και αυτό. Και εδώ τώρα, όπως είπαμε, τις βίδες FP. Ωραία, εσύ. Εδώ πρέπει να έχουμε την πιο πολύ συναρμολόγηση από ό,τι κάθε φορά, έτσι. Όχι τόσο δύσκολη, ας πούμε, τα δάχτυλα. Απλά είπα αυτό, θέλει προσοχή να δείτε τα νούμερα και προσοχή στις βίδες. Να μην μπερδέψετε καμιά βίδα. Αλλά παίζει να έχουμε πιο πολύ συναρμολόγηση από άψη βίδας και τέτοια. Εδώ παίζει να μας πάρει πιο πολύ από όλες τις φορές αυτό. Λόγω τα δάχτυλα, ότι κάθε κομμάτι του δαχτύλου, επειδή έχουν αρθρώσεις, έχει και βίδα. Έλα. Okay, θέλει και άλλο σφίξιμο. Εδώ. Και λίγο ακόμα μας παίρνει. Για να σφίξει λίγο παραπάνω. Δεν θέλω να γυρνάει μόνο του. Ένα. Με έφυγε τώρα επειδή έβαλα λίγο δύναμη παραπάνω και γρατζούνισα το δάχτυλο. Τώρα επειδή εδώ με έφυγε και έβαλα λίγο δύναμη παραπάνω, γρατζούνισα το δάχτυλο. Οπότε αυτομάτως θα φτιάξουμε και άλλο χέρι. Αν και εντάξει, θα μου πει μέσα εδώ. Αλλά οκ, okay, βλέπετε. Εντάξει. Βάλε και αυτό εδώ. Πάμε στο 4. Τώρα νομίζω. Έλα, όχι, εδώ είναι το 5. Εδώ αυτό είναι το 4. Το 4 και αυτό πιστεύω θα είναι το 4. Ναι. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ενώ και πάλι αυτό δεν έσυξε και τόσο καλά. Αλλά εντάξει. Οκ, επειδή είναι πλαστικό, λίγο θέλει προσοχή. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε εδώ. Το 4, όπως είπαμε, έχουμε πιάσει. Πάμε να μπει ίσια. Εδώ, ναι. Πρέπει να βλέπετε αυτά. Στην ουσία πρέπει να βλέπετε το σημείο που έχει αυτό, τέλος πάντων, που έχει σαν γρέσγια. Πρέπει να το βλέπετε έτσι. Εδώ, όπως είπαμε, βάζουμε CP βίδες στο μπροστά κομμάτι. Έλα βρε βιδάκι μου. Εντάξει, παίζει να χρησιμοποιήσω το άλλο κατσαβίδι. Αυτό λίγο να φαγώθηκε. Τέλειο χέρι, τι κάνω. Εδώ. Αν μόλις μπει καλά και κάτσει καλά, δεν έχει θέμα. Α, τώρα τόσο σφίγγεις έχει αρχίσει ήδη να ζορίζει και βλέπετε πως παίζει. Οπότε θέλει κι άλλο σφίξιμο. Άρχισα να τα φοβάμαι. Έλα. Ναι, τώρα έσχισε καλά και σφιχτά. Και εδώ. Εντάξει, πάλι όπως είπαμε πρέπει να βλέπετε αυτά. Και έρχεσαι εδώ, εδώ όμως FP βίδα. Θα μας περισσέψει μία FP βίδα. CP δεν θα περισσέψει μάλλον. Τουλάχιστον σε μένα, τώρα δεν ξέρω όμως σε κάποιον περισσέψει όντως. Σε μένα θα μου περισσέψει από ό,τι βλέπω μία FP βίδα. Ενώ CP μπήκαν όλες. Έλα. Το κάτω κομμάτι, επειδή είναι πιο χοντρό, ας πούμε, και ίσα ίσα μπαίνει, δηλαδή πιάνει ακόμα καλύτερα. Έτοιμο και αυτό. Έτοιμο και αυτό το δάχτυλο, μια CP βίδα, μια FP. Πάμε για το μικρό δαχτυλάκι. Το τελευταίο μας. 5R. Και μετά μέσα είναι το πιο τρίτο κομμάτι που έχει καλώδια και τέτοια. 5R, ναι. Και τώρα εδώ πρώτα, όχι, έτσι όπως είπαμε μέσα το λίγο κομμάτι μπαίνει από μέσα. Πρέπει να βλέπετε να είναι τα δάχτυλα μαζί, να βλέπετε αυτά στην ουσία απ' έξω, να είναι μαζί σε περίπτωση που κάποιος πει γιατί δεν μπαίνει ανάποδα ή οτιδήποτε. Και στο μικρό είναι να βάζουμε CP βίδα ή και βάζουμε τίποτα άλλο. Γιατί τώρα εγώ τα δάχτυλα τα πήρα χωρίς να βλέπω οδηγίες, τα πήρα με τη σειρά, CP, βλέπετε εδώ θέλει DP ας πούμε. Να θέλει και πουθενά άλλο DP. Όχι. Εδώ θέλουμε μια CP. Όχι, ψέματα. Ξέρετε, θα περισσέψουμε 2 FP. Ή θα βάλουμε μετά λογικά κάπου FP. Δεν ξέρω.
Πάντως η CP από ό,τι φαίνεται δεν θα με περισσέψει, αλλά η DP ποια είναι, η DP είναι αυτή. Και γιατί μένουν μετά, λογικά θα τη βάλουν πιθανά αλλού, δεν ξέρω. Αλλά εδώ στο μικρό ασυνό, στο τελευταίο μας ζητάει να βάλουμε DP. Και όχι CP βασικά στο πίσω κομμάτι. Εδώ. Ευτυχώς το ζηλιάστηκα να πούμε. Έλα. Ναι. Εδώ στο πρώτο κομμάτι που είπαμε, πριν βάλετε το κομμάτι που ενώνεται στο χέρι, θέλει μία DP βίδα. Και στο επόμενο κομμάτι θέλει CP, ενώ σε όλα τα προηγούμενα CP ήθελε το πάνω. Εντάξει, λογικά αυτό επειδή είναι και πιο μικρό δάχτυλο, ξέρω εγώ. Οκ. Δεν ξέρω, σαν να έχει να θέλει το κατσαβίδι μας. Για να δοκιμάσω. Ναι. Οκ. Στο τεύχος 12 νομίζω θα ξαναέχουμε κατσαβίδι και μία CP στην αρχή. Βάλει την... Ναι, χωρίς να το ετοιμάσεις πες. Εδώ. Εντάξει και για μικρό θα... Α, είναι πιο μικρό σχέση με τα άλλα, αλλά πάλι είναι μεγάλο. Όχι, όχι, τώρα ξεκίνησα να το στραβοδιδώνω. Βλέπετε και θα δείτε τη διαφορά. Μόλις δείτε ότι ξεκινήσα λίγο να στραβοπέρνει, κάντε το να μπει ίσια. Για να πιάσει ένα στραβοβιδός, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Έλα. Ναι. Ω, τώρα το έφυξα τόσο πολύ, ρε. Όχι, εντάξει. Νομίζω το έφυξα έτσι αρκετά και δεν κουνιόταν, αλλά κουνιέται. Απλά είναι και σφιχτό και το κάτω κομμάτι. Και τώρα έχουμε φτιάξει όλα τα δάχτυλα της δεξιάς, του δεξιού γαντιού του. Μάλλον έχουμε κολλήσει να το λέμε παλάμι και παλάμι, είναι, αλλά τυπικά γάντι είναι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο πιο περίεργο κομμάτι. Έχουμε, ξεκινάμε με αυτήν, όπου αυτό το κομμάτι, ναι, αυτό είναι μεταλλικό κομμάτι. Αυτό είναι το μεταλλικό, το βάρη κομμάτι της υπόθεσης. Νομίζω και το πάνω μέρος, όχι. Όχι, μόνο... Α, ναι. Και αυτό είναι μεταλλικό, το από πάνω ας πούμε, αυτό πρέπει να είναι πλαστικό, ναι αυτό είναι πλαστικό. Οκ, έχουμε ένα μίξ πλαστικού και die cast τέλος πάντων και μετάλλου. Λοιπόν, χρειαζόμαστε αυτό που, πώς το πάμε την άλλη φορά, το diffusion filter ας πούμε. Αυτό για να κάνει το φως να χτυπάει καλύτερα. Και έρχεσαι τώρα και το βάζεις, το ένα μας το δίνει να δαγκώνει εδώ. Σε αυτή την εσοχή εδώ πέρα και... Οπότε πρέπει να το βάλετε σωστά. Όχι όπως το βάζω τώρα εγώ. Έτσι, ναι. Έτσι πρέπει να βλέπετε. Το ένα δαγκόνι εκεί δεν έχει να βιδώσει. Απλά θα πιάσει εκεί. Ενώ στα άλλα εντάξει έχετε να βάλετε κανονικά βίδες. Τώρα θα έρθει εδώ τα άλλα. Έχετε κανονικά βίδες εκείνο εκεί να σούμε για να το κρατήσει λίγο ξέρω. Αν και δεν βλέπω να το κρατάει ιδιαίτερα. Α, μόλις το πατήσατε λίγο θα μπει. Τώρα μόλις το πάτησα λίγο μπήκε. Οπότε, εντάξει. Να βάλουμε και τις βίδες. Τι βίδες χρειάζεται τώρα εδώ. BM θέλει βίδες εδώ. BM οι οποίες είναι αυτές. Και βλέπω δύο να θέλει. Εδώ έχουμε τρεις, οπότε είτε δεν θα μπει κάπου αλλού, είτε ενδεχομένως να μας περισσέψει μία. Εδώ. Και όπως είπαμε εδώ τώρα 2 BM βιδάκια. Προσοχή στο σφίξιμο, είναι πλαστικά. Δεν χρειάζεται το πάνω κομμάτι τουλάχιστον είναι πλαστικό. Το diffusion filter. Να μην το σπάσουμε, ή diffusion screen ξέρω εγώ. Ακούστηκε ένα τσί και παίζει να το σπάσα. Βλέπετε τώρα τόσο πτώσεξα. Εντάξει και δεν έχει σπάσει λίγο αυτό. Εντάξει τώρα μικρό το κακό, το κρατάει το υπόλοιπο. Αλλά βλέπετε εδώ τη ρογμή που έχει κάνει. Οπότε θέλει λίγο λιγότερο σφίξιμο. Για να αποφύγετε τέτοια φασίματα. Ωραία. Εντάξει. Έκατσε και αυτό εδώ. Λοιπόν, τώρα στο επόμενο. Τώρα ξεκινάει όλη η φάση με διακόπτη.
αυτό το κομμάτι, όπου εντάξει, εδώ από ό,τι φαίνεται πάλι θα μπει το κυβότιο της μπαταρίας του και αυτά, και ο διακόπτης εδώ, και φαίνεται τώρα εδώ θα πατάμε το κουμπάκι, μάλλον, καλό. Και τώρα εδώ διακόπτης, καλώδια, αυτά, πρέπει για να δω πώς θα είναι, γιατί είναι λίγο τσίμα τσίμα. Α, το ρεντάκι μας είναι εδώ, το βλέπετε, είναι αυτό το μικρό το ρεντάκι μας, okay, δεν είναι σαν τα άλλα που είχαμε. Αξιόπλαια, αλλά είναι λίγο ευαίσθητα καλώδια, παιδάκια, θέλουν προσοχή. Και βασικά, όχι, τώρα όπως είμαστε εδώ, ερχόμαστε και βάζουμε αυτό. Έλα ρε, πού το βάζει αυτό? Εδώ. Α, βασικά ισχυώστε λίγο εδώ τα καλώδια, για να μην σας εμποδίσουν. Εδώ. Τώρα, ναι, τώρα νομίζω θα γίνει. Ή βαριά βαριά να τα κόψουν. Και βάλτε αυτό να είναι εδώ. Το διακόπτη. Στερεώνουν το διακόπτη εδώ. Στα βήματα το δείχνει αλλιώς. Στα βήματα το δείχνει λίγο αλλιώς. Ότι πρώτα ξέρετε βάλτε αυτόν εδώ. Αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο είναι λίγο πιο εύκολο. Μετά ίσως σας ζωρίσει λίγο παραπάνω. Εντάξει, οκ. Okay. Ελάτε μετρά λίγο κεντράρετε τον. Λίγο να μπει λίγο πιο ίσια. Θέλω. Ναι. Μόλις το πιέσετε λίγο αριστερά δεξιά, να μπει λίγο πιο ίσια. Και να έρθουν οι βίδες εδώ να κάτσουν πιο κομπλέ. Ναι. Κάπως έτσι. Τι βίδες τώρα θα χρησιμοποιήσει? Εδώ οι βίδες που θα βάλει θα είναι BP. Οκ. BP βίδες είναι αυτές. Α, εντάξει, μικρές. Οκ, αλλά αυτή τη φορά μ' άρεσε πιο πολύ όπως το κρατάει. Έλα ρε. Και ας τη μία. Και έρχεστε τώρα εδώ δύο BP βίδες. Τώρα. Προσοχή με τα καλώδια και με αυτά όπως είναι. Μην έχετε κάνα θεματάκι. Αν και εντάξει τώρα. Πλαστικό σε πλαστικό βιδόνι εδώ. Δεν είναι να πεις ότι άλλα. Να λέμε τώρα. Ή να μην σπάσετε κάτι. Να κρατήσει καλά το κυβότιο της μπαταρίας. Και το άλλο μας βιδάκι. Εδώ. Και αφού βάλετε και αυτές τις δύο βίδες, τώρα ξεκινάνε τα λίγο πιο τρίκι κομμάτια, όπου θέλουν λίγο να κρύψετε τα καλώδια μέσα στο κράνος. Εδώ θέλει λίγο προσοχή να μην κόψετε κάποιο καλώδιο. Εδώ τώρα θα είναι το λίγο θέμα να μην κοπεί κανένα καλώδιο. Τώρα π.χ. αυτό όπως είναι εδώ, μπορεί να μπει το κυβότιο, βασικά η σαν πλακέτα τέλος πάντων αυτό εδώ, μπορεί να έρθει να μπει εδώ. Δεν θα το βάλετε εδώ πέρα. Μέσα. Νομίζω αυτό δεν μας δείχνει ακριβώς αυτό. Εδώ το δείχνει να το βάζει εδώ, ας πούμε. Εντάξει, και εδώ μπορεί να μπει. Δηλαδή στο τέτοιο ή όχι ρε. Όχι, πες να λέω και βλακίες. Πες να το δείχνει ακριβώς από κάτω που έχει το. Όχι, εδώ θα μπει για το χέρι το. Εδώ θα μπει άρθρωση για το χέρι. Οπότε για να μην εμποδίζει, για μένα βάλτε το από εδώ. Και αυτά τώρα μέσα τα καλώδια, λίγο πιέστε τα από εδώ, λίγο από εκεί, για να κάτσουν. Δηλαδή κάπως τώρα όπως μπορούμε να τα παντρέψουμε μέσα εδώ όλα αυτά. Πώς θα γίνει αυτή η δουλειά τώρα εδώ. Εδώ τώρα θέλει προσοχή γιατί κάποιο καλώδιο άνετα μπορεί να κοπεί. Είναι λίγο το πιο τρίτη κομμάτι της υπόθεσης. Έλα. Και αυτά εδώ όμως πρέπει να φύγουν γιατί εδώ θέλουμε καθαρό το χώρο. Γιατί θα μπει μετά αυτό το κομμάτι όπου θα έχει να. Τέλος πάντων θα είναι για το χέρι. Αυτά πρέπει λίγο να φύγουν από εδώ, να έρθουν έτσι. Τα καλώδια εδώ. Λίγο αν τα πατήσετε δεν πειράζει. Το τράβηγμα δεν θα μας βοηθούσε. Το τράβηγμα δεν θα ήταν καλό.
Ναι, εντάξει, νομίζω το cable management που κάνατε, που κάναμε μάλλον παλεύεται λίγο τώρα. Αλλά εντάξει, κάπως έτσι. Φαίνεται να μην κόψαμε κάποιο καλό. Ιδιαίτερα τώρα εδώ δεν ξέρω κατά πόσο έχει μείνει χώρος να μπει η άνθρωση. Γιατί αυτό για να μπει. Α, βασικά τώρα, ναι, σε αυτό το βήμα. Σε αυτό το βήμα τώρα, ας πούμε, βάζουμε δάχτυλα. Οκ, οπότε έρχεσαι, βάζεις πρώτα. Α, απλά τα αφήνει έτσι εδώ και μετά θα έρθουμε να το κουμπώσουμε. Ναι, άλλα μαντεύσει πόσε φορέ θα έχουν να μα φύγουν δάχτυλα. Μετά ξεκινάμε με το ένα. Άρα, με το 2R μάλλον, όπου ήταν ο δείκτης. Τώρα εδώ θα μας ζωρίσει αυτό. Μετά πάμε στο 3R. Όπου είναι ο μέσος. Πάμε στο 4R. Και το 5R, το μικρό δαχτυλάκι. Κάπου εδώ. Λίγο έτσι μια σχετική συναρμολόγηση. Και αυτό εδώ θα χρειαστεί. Έλα ρε. Πριν το είδαμε να βγούμε, τώρα δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Εδώ μας. Και αυτό θα είναι περίεργο κομμάτι να κουμπώσει. Βασικά μη σας πω πρώτα αυτό να βάζαμε. Έσβρωξα εδώ όλο το πλάνο όπως πήγα να σκύψω να το δω. Ή τώρα τόσο κοντά που το έφερα δεν το υπολόγιζα. Πες μου ότι το βάλαμε καλά. Γιατί φάνηκε να μπήκε και αυτό. Τώρα μου το σηκώσω, δεν ξέρω, μη φύγω τα δάχτυλα. Βλέπετε. Φάνηκε να μπήκε και αυτό που είναι για την άρθρωση. Όπου για μένα καλύτερα βάλετε πρώτα αυτό και μετά βάλετε τα δάχτυλα. Γιατί τα δάχτυλα είναι λίγο περίεργα. Και ερχόμαστε και κουμπώνουμε το χέρι. Έλα. Πες μου τι κούμπωσε. Αντίχειρας, γιατί παίζει έτσι. Θέλει καλό κουμπωμα. Οκ. Όσο το σφίγγεις, ναι. Θέλει λίγο καλό κουμπωμα. Αντίχειρας βασικά είναι από εδώ μεριά. Αλλά θέλει λίγο καλό κουμπωμα να κουμπώσει καλά. Το πατάτε λίγο. Δεν, τουλάχιστον και αυτό το κομμάτι θα το ήθελα σιδερένιο. Και το πάνω κομμάτι θα το ήθελα σιδερένιο. Όχι μόνο το κάτω. Γιατί αντίχειρας τώρα εδώ λίγο θα παίζει. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι αν μπουν οι βίδες δεν θα παίζει τόσο. Και τι βίδες μας ζητάει να βάλουμε εδώ. Πού είναι δε. Όχι. AM. Ναι, οκ. Okay. Εντελώς τυχαία είχα πιάσει τις AM βίδες. Έλα. Και πόσες θέλει. Δύο. Μόνο δύο, ρε. Τρεις. Okay. Τρεις βίδες. Ναι, ήθελα γιατί, για να πιάσει καλά η παλάμη. Τώρα μόνο με δύο βίδες, τι να πιάσει. Αρκεί να το πατήσετε λίγο, να κάτσει καλά, να κουμπώσει καλά. Εντάξει, μόλις φίξουν και οι βίδες, πιστεύω θα πιάσει ακόμη πιο καλά. Αλλά λέω, θέλει καλό πάτημα. Ή τα βιδάκια τα βλέπω λίγο μικρά αυτά, ρε γάμο. Για εκεί πέρα. Ναι. Το βιδάκι φαίνεται λίγο μικρό. Τώρα με λίγο καλύτερο σφίξιμο. Εντάξει. Κάτι έκανε. Πάμε η δεύτερη εδώ. Έλα. Δεν θέλω να το γρατζουνίσω, να πούμε. Εντάξει, το πάνω κομμάτι είναι ελαστικό, το κάτω είναι το μεταλλικό. Ασίγου καλά, για να πιάσει καλά. Ναι, και πάλι δεν μαζεύει το κενό, ρε γάμο τον πελάτη. Λίγο να μαζέψει αυτό το κενό, θέλω να κλείσει πιο καλά. Για να κρατήσουν και λίγο πιο καλά τα δάχτυλα. Αν και κρατάνε τα δάχτυλα, δεν να πεις ότι δεν κρατάνε. Και ο αντίχειρας, α, και ο αντίχειρας άρχισε να κρατάει. Ναι, οκ, μόλις βάλαμε τις βίδες έπιασε καλύτερα. Λογικό, εντάξει, οι βίδες το σφίγγουν παραπάνω, ναι. Okay. Εντάξει, ναι, και αφού τα τσέσφιξα όλες λίγο καλά, φαίνεται. Εντάξει, αυτά τα δάχτυλα δεν έχουν αριστερά-δεξιά, μόνο πάνω-κάτω. Αλλά κάπως έτσι είναι η παλάμη μας. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ πόσο μεγάλη είναι. Βλέπετε. Και εντάξει, τώρα εδώ ο αντίχειρας έχει λίγο να γυρίσει και να κάνει. Οκ, okay. Μπορούμε να κάνουμε κλασικά σχέδια, πιστεύω, ή όχι. Ναι. Άμα κάτσουν αυτά καλά, ναι, εδώ τον κάνεις είτε Spider-Man είτε Heavy Metal Iron Man.
Αλλά εντάξει τώρα, λέμε τώρα μπορεί να κάνει διάφορα πραγματάκια, διάφορα χαζά με αυτό το χέρι. Τα δάχτυλα φαίνεται να κάτσαν καλά. Οκ, okay, πάμε στις μπαταρίες. Μπαταρίες δεν είχε αυτή τη φορά, γι' αυτό ήταν. Γι' αυτό στα προηγούμενα τεύχη είχε αρκετές μπαταρίες. Εντάξει, εγώ κάποιες έβαλα στα κράνη, αυτό που σας έδειξα και πριν, στην μπότα, κάποιες αυτά. Αλλά εντάξει, πιστεύω να μπορέσουμε να βρούμε τέτοιες μπαταρίες. Και τώρα αυτές τις στιγμές πάντα τις φοβάμαι. Βασικά, αυτή θα μπαίνει καλύτερα, αυτό θα μπαίνει καλύτερα. Αυτές τις στιγμές της μπαταρίας πάντα τις φοβάμαι. Έλα, στιγμή της αλήθειας. Δεν άναψε. Το βάλα εγώ ανάποδα ή κάτι έγινε λάθος. Και αφού ξανακάναμε μια απόπειρα, ναι, τώρα το έχω και αναμένο εντωμεταξύ. Τώρα εδώ μάλλον δεν το κλείσα καλά, ούτως ή άλλως αυτό το λύσω για να το στείλω μάλλον πίσω. Γιατί εντάξει, άνοιξα ένα δεύτερο, γι' αυτό πάντα παίρνω ένα δεύτερο τεύχος. Εντάξει, το δεύτερο δεν το φτιάξα, ας πούμε, να το φτιάξω αργότερα με αυτόν τον διακόπτη τον καλύτερο. Γιατί άνοιξα το πρώτο και εντάξει, τώρα μην πείτε δοκίμασε μπαταρίες και τέτοια. Ναι, δοκίμασε άλλες μπαταρίες εννοείται σε περίπτωση που είναι κάποια καμένη. Ενώ δεν φαίνεται να έχουμε κόψει κάτι, ξέρω εγώ, και στο άλλο την ίδια διαδικασία έκανα με αυτό. Δηλαδή και εδώ έτσι τον έβαλα διακόπτη. Την ίδια διαδικασία με αυτό. Προσεκτικά σχετικά γι' αυτό, οπότε μάλλον είναι καμένο, δεν ξέρω, γιατί κάποιο καλωδιάκι μένο δεν φαίνεται ή κάπου δεν κάνει επαφή. Τώρα δεν ξέρω και τόσο από ηλεκτρικά, τώρα ίσως αν κάποιος γνωρίζει θα μπορούσε να το φτιάξει, τώρα εγώ δεν ξέρω και πολλά, αλλά όλα κομπλέ φαίνονται. Τι να πω. Τέλος πάντων, θα δούμε αυτό. Εντάξει, έχουν τα παιδιά να το στείλει πίσω. Στέλνει το email, ας πούμε, και σου λένε, ξέρω εγώ, πήγαινε το εκεί, στείλ το εκεί τέλος πάντων. Εδώ τώρα έγινε. Όπου δεν μ' άρεσε και πολύ ο φωτισμός του, γιατί όπως είναι το LED, όπως το LED αν φωτίζει εδώ μπροστά, πριν λίγο που το είδα, αυτό πριν το βάλω το δοκίμασα, κακώς δεν σας το έδειξα, το LED φωτίζει εδώ μπροστά και του στέλνει το φως εδώ. Δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ το LED, δεν ξέρω αν πρέπει έτσι να φαίνεται ή εγώ έκανα κάποια βλακεία, αλλά τέλος πάντων, σαν να του στέλνει το φως λίγο πιο μπροστά. Θα δούμε να το ξανασυναρμολογήσω το χέρι εκείνο, απλά τώρα για να μην βγει το βίντεο πάρα πολύ μεγάλο ή κάτι τέτοιο, γιατί το συναρμολόγηση τη βασική την κάναμε, την είδαμε. Και μένει για το τέλος να βάλουμε την RP αυτό, όπου αυτό θέλει EPV. Εντάξει, το κλασικό μαγνητάκι, κλασικό καπάκι μάλλον για το κυβότιο της μπαταρίας, όπου πάντα έχουμε και MRS που και αυτό το πάνω κομμάτι είναι μεταλλικό. Εντάξει, έχουμε ένα πάντρεμα μεταλλικών με πλαστικών κομματιών. Εντάξει, ok. Γι' αυτό λένε και όλας ότι ξέρεις τι, όταν και ξεχνά να σας το προτείνω κι εγώ, αλλά συχνά το λέμε, πριν το φτιάξετε, ξέρω εγώ, δοκιμάστε όλοι το κύκλωμα, σε περίπτωση που να τώρα πώς μας έκατσε η γκάφα μας με το δικό μας κύκλωμα, κάπως έτσι, οπότε σε περίπτωση που κάποιος πριν το φτιάξει, καλό είναι να δοκιμάσει, να δει αν ανάβει το κύκλωμα, γιατί τώρα εκείνο το κύκλωμα μπορεί... Οτιδήποτε, εντάξει, καλωδιά και είναι κάπου μπορεί απλά να μην κάνει καλή επαφή και θέλει απλά να τα ξυλώσει και να τα ξαναδεί, δεν ξέρω, αλλά επειδή τώρα δεν ψήνω να κάνω τις εγχειρήσεις και έρχεσαι μετά και βάζεις αυτό και αυτό πως μπαίνει εδώ, ναι, εντάξει, κάπως έτσι, γιατί ρε, ήθελα να κρύβει αυτή την τρύπα, γιατί έτσι όπως κάθεται δεν κρύβει αυτή την τρύπα. Τέλος πάντων, και αυτό μεταλλικό, εντάξει, έρχεσαι το βάζεις εδώ και κάπως έτσι είναι η παλάμη του Iron Man. Αυτά σιγά σιγά δεν μας χρειάζονται. Μεγάλη για άλλη μια φορά, εντάξει, και τώρα σε σχέση με μπότα και κεφάλαιο που έχουμε δει, για άλλη μια φορά βλέπετε ότι το μέγεθός του θα είναι μεγάλο, η παλάμη, το δεξί γκάντι τουλάχιστον του Iron Man, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τώρα το λεντάκι το εδώ, δεν με τρέλανε. Εντάξει, ανάβει μεν, απλά δεν είναι τόσο σαν να χτυπάει το φως λίγο μπροστά μπροστά. Δεν ξέρω αν το έχουν και άλλοι αυτό ή οτιδήποτε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αντί και πώς. Θα δω τι θα γίνει. Θα σε ενημερώσω στο επόμενο βίντεο με το άλλο, το παλιό κύκλωμα τέλος πάντων, όπου δεν μου δούλεψε για κάποιο λόγο. Ενώ δεν φαίνεται κάπου να έχω κόψει κάτι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα σε ενημερώσω και με εκείνο τι θα γίνει. Και λίγο πολύ αυτά. Είτε και στο βίντεο, παιδάκια. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε όλη η φάση εδώ με τον Iron Man. Εννοείται το λατρεύω. Περιμένουμε τώρα σε 2/3 πάλι. Θα τα ξαναπούμε με το τέταρτο τεύχος όπου θα φτιάξουμε το Arc Reactor του Iron Man. Αυτά είναι λίγο, παιδάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα τέφιο που συναρμολογούμε μαζί τη μυθική πανοπλία του Tony Stark, κάντε ένα subscribe στο κανάλι, μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς!